τρία τρίποτα ο Κάρολ και τελειώνει το μάτς. Και εδώ πέρα ξεκινάει το μάτς όπως ακριβώς δεν θέλουμε. Δηλαδή μπορεί να δίνουμε λίγο το τρίποτο στο Κάλνιτς, αλλά μας σκοτώνει βάζοντας 3-3 και πραγματικά όλο το μάτς κυνηγάμε. Μετά όλοι οι παίκτες Φενέρ έχουν αυτοπεποίθηση και πραγματικά αυτά ήταν τρίποτα μαχαιριές. Δημήτρη Μονονό, του Ολυμπιακός έχει βρεθεί πολλές φορές έτσι down the stretch. Και συνέβη και την Παρασκευή. Αισθανθήκατε όταν η διαφορά άρχισε να σταθεροποιείται πάνω από 10 κομμάτια του γυρισμού? Δεν μπορείς να πεις κάτι τέτοιο. Εμείς πάντα προσπαθούσαμε, πάντα πιστεύαμε. Απλά δεν ήταν εύκολο σήμερα. Δηλαδή η Φενέρ έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Εμείς ήμασταν λίγο νευρικοί και στην επίθεση. Και όπως είπα, ρισκάραμε όπως έπρεπε να κάνουμε για να κατακτήσουμε τον τρόπο εδώ μέσα. Δεν μας βγήκε. Αλλά ήταν σωστή επιλογή να πάρουμε τα ρίσκα.